Καλώς ήρθατε στα Belvedere Talks. Πρωταγωνιστές μας θα είναι τα μέλη του Belvedere Collective, η επικαιρότητα, οι εμπειρίες και φυσικά η premium βότκα με χαρακτήρα που φτιάχνεται από πολωνική σίκαλη και αρτεζιανό νερό, αποσταγμένα με φωτιά. Η Belvedere Vodka. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Belvedere Talks επεισόδιο και έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας τον Κωνσταντίνο Παναγιωτίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ας υποθέσουμε ότι είσαι στη Βάρδια και εκείνη την ημέρα δεν έχεις καλό mood. Τι θα κάνεις για να το ξεπεράσεις? Επειδή ένας bartender είναι μονίμως σε έκθεση, πιστεύω ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να είναι ουδέτερος. Γιατί είμαστε κι εμείς άνθρωποι, δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί κάθε μέρα. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί πίσω από την μπάρα. Οπότε προσπαθώ να διατηρήσω την ουδετερότητά μου και προσπαθώ επίσης να σκέφτομαι κάπως πιο θετικά πράγματα. Έτσι ώστε να φέρω τη Βάρδια εις πέρας και να μην φύγει κάποιος από τους καλεσμένους μου απογοητευμένος. Ας υποθέσουμε ότι μπορούσες με ένα μαγικό τρόπο να αλλάξεις την επαγγελματική σου σταδιοδρομία με ένα άλλο επάγγελμα. Τι θα ήταν αυτό? Δεν θα μπορέσω να σου πω το επάγγελμα. Θα μπορέσω να σου πω ότι θα ήθελα να ήμουν επιχειρηματίας και ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας. Και αυτό που θα άλλαζα με αυτή μου την ιδιότητα είναι κάποια στιγμή να καταφέρω να δημιουργήσω ένα πανεπιστήμιο. Ένα αδογμάτιστο πανεπιστήμιο, ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, δημοκρατικό, το οποίο θα έχει κυρίως να κάνει με ανθρωπιστικές σπουδές και με περιβαλλοντικές επιστήμες. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον μας. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου επαγγελματική απογοήτευση, η οποία όμως έχει γίνει ένα μάθημα ζωής για σένα? Πριν, νομίζω, 3 ή 4 χρόνια μου κάνανε ένα downgrade στη δουλειά μου. Εγώ δυστυχώς το δέχτηκα αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά πώς το έκανα αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα κατάλαβα πως την αυτοεκτίμησή μας και την καλή μας υπερηφάνεια δεν πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε για τίποτα στον κόσμο. Πες μας μια μοναδική σου εμπειρία στο μπαρ. Γνώρισα και παντρεύτηκα τη γυναίκα μου. Νομίζω δεν θα φορούσε άλλη απάντηση, γιατί το προστόγευμα της ζωής μου δεν θα ήταν πολύ μεγάλο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό το οποίο κάνει μια βότκα να ξεχωρίζει? Η διαδικασία παραγωγής, που αυτό σημαίνει κατά βάση τα υλικά, η πρώτη ύλη που διαλέγει, το πόσο ποιοτική είναι, το πόσο σωστά ακολουθεί την επιστημονική προσέγγιση της απόσταξης. Κάτι το οποίο πολλές φορές το παραβλέπουμε, έχει να κάνει με το marketing, το μπουκάλι το ίδιο. Belvedere σε κοκτέιλ ή Belvedere σκέτη με πάγο? Belvedere σε κοκτέιλ. Η Belvedere Martini ή Belvedere Spritz? Belvedere Martini extra dry με μία ελιά. Και νομίζω ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το κοκτέιλ που έχεις να προτείνεις για το lockdown. Για να ξεκινήσω την παρασκευή του κοκτέιλ νόημα, θα προσθέσω 40 ml Belvedere Pure Vodka. Θα βάλω μερίδα αλκοόλ λιγότερη από το κανονικό, γιατί θα παρασκευάσουμε ένα σπριτς που συνηθίζουμε τα σπριτς να τα απολαμβάνουμε με χαμηλότερους αλκοολικούς βαθμούς από ένα κανονικό κοκτέιλ. Θα συνεχίσω λοιπόν με 2 φύλλα βασιλικού, λατίφυλλου κατά προτίμηση. Θα προσθέσω ελαιοσάκχαρα από rose grapefruit, 30 ml από αυτό λοιπόν. Καλό θα ήταν να κάνουμε ένα ελαφρύ ανακάτεμα από τώρα και να έχουμε καλύτερη ανάδευση των υλικών. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω καθαρό πάγο, τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από μία κάβα, και θα απογεμίσω με το μεσογειακό τόνικ. Προσπαθώ να μην φέρνω το τόνικ μου σε επαφή πολύ με τον πάγο, ώστε να μην χάσουμε πολύ τις φυσαλίδες του αναψυκτικού μας. Ακόμα μία καλή ανάδευση και θα γαρνίρουμε με μία σφίνα από rose grapefruit και ένα φύλλο βασιλικού ακόμα στην επιφάνεια του ποτηριού, ώστε να μας χαρίσει το ιδιαίτερο το άρωμα. Αυτό λοιπόν είναι το Belvedere Spritz από μένα, το νόημα. Στην υγειά σας. Περιμένω να αναζητήσετε τα υπόλοιπα Belvedere Talks. Καλή συνέχεια.